Χαιρετίζω τη σημερινή συγκέντρωση, συνέχεια της μεγαλειώδους συγκέντρωσης Τετάρτης, όπου δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι, φοιτητές και μαθητές, άνθρωποι της βιοπάλης, κόσμος κάθε ηλικίας, έγιναν η φωνή των 57 δολοφονημένων συνανθρώπων μας στο προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα Τέμπη και βροντοφώναξαν «Οι ζωές μας δεν είναι κόστος, οι ζωές μας έχουν αξία». Καταδίκασαν αυτή την πολιτική που έχει μετατρέψει δημόσια κοινωνικά αγαθά όπως τα τρένα σε εμπόρευμα που το μοναδικό τους κριτήριο είναι η αύξηση της κερδοφορίας για να τρώνε με χρυσά κουτάλια οι κυφήνες μέτοχοι των ιδιωτικοποιημένων εταιριών και οι εργαζόμενοι να εργάζονται με την ψυχή στο στόμα, με την αγωνία πότε θα τους βρει το κακό, να λένε κάθε μέρα πηγαίνοντας για δουλειά «Πάμε και όπου βγει». Η ίδια κατάσταση που επικρατεί στους σιδηροδρόμους επικρατεί και σε άλλες ιδιωτικοποιημένες εταιρείες, πρώην ΔΕΚΟ, όπως την ΕΙΔΑ που προέρχομαι, που διαχειρίζεται το πολύτιμο αγαθό του νερού, το οποίο κι αυτή έχει μετατρέψει σε εμπόρευμα και δεν διστάζει να το κόψει, ακόμα και για χρέος 100 ευρώ, μέχρι και μέσα στην περίοδο της πανδημίας που η κυβερνητική προπαγάνδα μας καλούσε να μένουμε σπίτι. Που δεν διστάζει κι αυτή να εκθέτει εργαζόμενους σε κίνδυνο νόσησης σε υπατήτηδα ή να τους παστώνει μέσα στην πανδημία συγχωνεύοντας υπηρεσίες, κτίρια κλπ. Ώστε να μειώνει το λειτουργικό κόστος και να αυξάνει την κερδοφορία της. Και που ταυτόχρονα έχει τα υλικά της σύνδρευσης μέσα σε χώρους με λίμματα βάζοντας σε κίνδυνο όλο το δυτικό τομέα Αττικής. Που εντατικοποιεί την εργασία μειώνοντας το προσωπικό της, που μέσα σε μια 20ετία έχει συρρυκνωθεί πάνω από 50% και αναγκάζει εργαζόμενους να δουλεύουν πολλές φορές πάνω από τα ανθρώπινα όρια, παραβιάζοντας και αυτήν ακόμα την κουτσή εργατική νομοθεσία, μειώνοντας τα ανακλαστικά τους, αδιαφορώντας κι αν έτσι αυξάνεται ο κίνδυνος σοβαρού βιομηχανικού ατυχήματος που θα έχει τραγικές συνέπειες όχι μόνο για εργαζόμενους, μα για τα λαϊκά νοικοκυριά και τη δημόσια υγεία. Φανταστείτε τι κίνδυνος υπάρχει αν καταναλώσουν ακατάλληλο νερό 4,5 εκατομμύρια άνθρωποι ή αν διαρρεύσουν σε μεγάλη έκταση ή σε μεγάλη ποσότητα λίμματα. Και ενώ ακόμα θάβουμε τους νεκρούς της εγκληματικής αυτής πολιτικής, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία αξιοποιώντας το έδαφος που έχει διαμορφώσει και η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ, κατέθεσε νομοσχέδιο που προωθεί ακόμα περισσότερο την εμπορευματοποίηση του νερού και τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων και προωθεί την περαιτέρω είσοδο των ιδιωτών στο κερδοφόρο για αυτούς πεδίο. Δημιουργεί έτσι η ρυθμιστική αρχή που θα δίνει άλοθη να εκτοξευτούν τιμολόγια νερού και θα μας κάνει να πούμε το νερό νεράκι. Τα είδαμε άλλωστε τα χαΐρια της ΡΑΕ και στη ΔΕΗ. Σε αντιπαράθεση με τις δυνάμεις αυτές που αντιμετωπίζουν και το νερό ως εμπόρευμα και όχι ως κοινωνικό αγαθό, τις λαϊκές ανάγκες στη λογική κόστους ωφέλους, που σχεδιάζουν την ολοκληρωτική εχώρηση της διαχείρισης του νερού και των λιμάτων σε ιδιώτες εργολάβους και που ευθύνονται για τις μεγάλες ελλείψεις προσωπικού αδιαφορώντας για τη ζωή μας και την υγεία μας και το μόνο τους κριτήριο είναι να βγατέψουν τα κέρδη τους και να γεμίσουν τα σεντούκια τους, εμείς ένα τους λέμε. Οι εργαζόμενοι δεν είμαστε αναλώσιμοι. Οι ζωοί μας δεν κοστολογούνται. Έχουν αξία. Μπορούμε να ζήσουμε καλύτερα και εμείς και τα παιδιά μας. Το μόνο εμπόδιο είναι τα κέρδη τους. Γιατί χωρίς εμάς γρανάζι δεν γυρνά, μπορούμε και θα ζήσουμε χωρίς αφεντικά.